Πάμε όμως τώρα στην Αμερικανική Πρωτεύουσα και την Κατερίνα Σόκου, γιατί έχουν προκαλέσει μια κινητοποίηση οι πληροφορίες που βγήκαν νωρίτερα περί αναβάθμισης των τουρκικών F-16 κατόπιν εντολής Ουάσιγκτον. Καλησπέρα, Σία. Η εφημερίδα Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Biden έστειλε αίτημα στο Κογκρέσο για αναβάθμιση των τουρκικών F-16 με πυράβλους, ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εφημερίδα εκτιμά ότι αυτό ανοίγει τον δρόμο για μια μελλοντική προμήθεια των 40 F-16 που έχει ζητήσει η Τουρκία. Αναμένουμε να πούμε την απάντηση από το State Department, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, Σία, οι Αμερικανοί θα μιλάνε μόνο για αίτημα αναβάθμισης του επικοινωνιακού συστήματος, με γνώμονα τη διαλειτουργικότητα εντός του ΝΑΤΟ, και θα διευκρινίσουν ότι αυτή η εξέλιξη δεν σχετίζεται με το αίτημα της Τουρκίας για αναβάθμιση του στόλου των F-16 που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι, ούτε προαναγγείλει νέες αγορές από την Τουρκία που θα εγκρίνει η Αμερικανική κυβέρνηση. Και να σου πω ότι η βοηθός Υπουργός Εξωτερικών Έρικα Όλσεν απάντησε σε ερώτησή μας για τις υπερπτήσεις της Τουρκίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται απολύτως να διασφαλίσουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι απολύτως απαραίτητο οι χώρες της περιοχής να βρουν λύσεις στις διαφορές τους, είπε, ώστε να ενισχύσουν τη σταθερότητα, και πρόσθεσε ότι οι θαλάσσιες διαφορές πρέπει να λυθούν ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.